μας ευνοεί ή γράφοντας αυτά τα πράγματα, θα απαντήσω ότι ευχαριστούμε τη Citigroup, η οποία γράφει αυτά τα πράγματα, όπως πολλοί άλλοι γράφαν ότι η Ελλάδα καταραίει, ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ, ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει αυτά που της είπαν να κάνει. Και ευτυχώς, παρακαλώ πάρα πολύ, ευτυχώς που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολύ τους ευχαριστεί η Ελλάδα, και σήμερα μπορούμε να λέμε ότι θα μπορέσει να επαναγοράσει. Στο γκρουπ της Δραχμής, σε πολιτικά κόμματα που έλεγαν ότι δεν θα πληρώσουν το χρέος το οποίο ήταν εγγυημένο από το EFSF. Πολλοί Έλληνες ξένοι αναλυτές, όπως η DC Group, που λέγαν ότι τον Γενάρη της η Ελλάδα θα βγει από το Euro. Εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα αυτοί. Όχι, απλώς κάναν μια εκτίμηση. Κάναν μια εκτίμηση και σήμερα θα μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι άλλοι κύριοι που δεν την κάναν αυτή την εκτίμηση και εκτίμησαν κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό, ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ και η Ελλάδα θα μπορέσει να πετύχει, αγοράσανε με 20 cents το ευρώ τα ελληνικά ομόλογα και θα τα ανταλλάξουν σήμερα και μεθαύριο με 40, με 30 και θα κερδίσουν όσο δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ στη ζωή τους. Τους ευχαριστούμε λοιπόν αυτούς που μας επιτρέψαν να κερδίσουμε αυτά τα λεφτά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μπορέσανε και απαλλάξανε το ελληνικό χρέος από ένα βάρος το οποίο δεν θέλαμε να το έχουμε. Ξέρετε όμως, με μια κοινωνία καθημερινή. Ορίστε, ποτέ δεν είναι να μας το λέει αυτό. Είπε ότι δανείζομαι για την ανάπτυξη. Δανείζομαι για την ανάπτυξη. Μας έλεγε λεφτά υπάρχουν. Σας παρακαλώ, δεν θα ψάξουμε να βρούμε τι είπε το ελληνικό κράτος. Όλοι εμείς το δεχτήκαμε. Το δεχτήκαμε ότι λεφτά υπάρχουν. Μας άρεσε. Το πραγματικό γεγονός είναι. Υποτίθεται ότι μας λέγανε την αλήθεια. Το ελληνικό δημόσιο. Σας παρακαλώ. Δεν μιλάτε με πολιτικό. Μιλάτε με καθηγητή πανεπιστημίου. Εντάξει. Άρα ως έτσι με κρίνετε αυτή τη στιγμή. Αν έλεγαμε την αλήθεια ή όχι, θα με κρίνετε για αυτά που λέω σήμερα. Αν λέω την αλήθεια ή όχι. Και με αυτά που ενδεχομένως θα έπρεπε να πείτε τότε και δεν τα είπατε. Τι, δεν ξέρω αν, εάν αυτό που ερωτάτε αυτή τη στιγμή μπορείτε να το διαβεβαιώσετε, να το επιβεβαιώσετε. Όχι. Παρακαλώ πολύ, ψάχνετε τι έχω πει. Ψάχνετε τι έχω πει τα τελευταία τρία χρόνια. Ρωτάω για να πάρω απάντηση. Ψάχνετε τι έχω πει τα τελευταία τρία χρόνια. Τρία χρόνια το ξέρω, λέω για πριν. Που κι εσείς είσαστε εγκλωβισμένος. Διαμετρικά αντίθετη άποψη από εσάς, κύριε Καζάκη. Τι απαντάτε σε αυτά που λέει ο κ. Χαριτάκης? Καταρχήν δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι μιλάμε για κανονική εκτέλεση προϋπολογισμού όταν μπαίνεις μέσα 11,2 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή και μέσα τον Οκτώβριο. Δηλαδή δεν μπορείς να εισπράξεις τρέχοντα φορολογικά έσοδα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πού το βρήκατε αυτό το 11,2? Γενικό λογιστήριο του κράτους. Ωραία. Έχετε το πρώτο δεκάμηνο. Είχαμε έλλειμμα, είχαμε προβλέψει έλλειμμα για το πρώτο δεκάμηνο. Για το πρώτο δεκάμηνο, 2.400, 2.400. Δύο δις 400 και έχουμε ένα 200. Αυτό δηλώνει επίσημα το Υπουργείο. Μιλάμε για τα ληξιπρόθεσμα. Τα οποία είναι. Παρακαλώ, τα ξεκινάμε από δύο. Τα ληξιπρόθεσμα δεν είναι μόνο ως προς το δημόσιο, είναι και ως προς το ΙΚΑ, είναι ως προς τις τράπεζες. Είναι χιλιάδες πράγματα. Η απέτηση δεν είναι εκτέλεση. Για να ακούσουμε. Η εκτέλεση δεν είναι απέτηση. Παρακαλώ. Μιλάμε για τα ληξιπρόθεσμα ως οφειλές προς το δημόσιο, ως προς το αφορά την εφορία. Η κατάταξη της γενικού λογιστήριου είναι σαφής. Έχει να κάνει με όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, οι ληξιπρόθεσμες προς την εφορία είναι 11,2 αυτή τη στιγμή, τον Οκτώβριο. 14 είναι συνολικά, 11,2. Ναι, 11,2, μα τα τρέχοντα. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα τρέχοντα, γιατί αυτό υποδηλώνει την υστέρηση του προϋπολογισμού. Τώρα, πώς βγάζουν αυτά τα στοιχεία που βγάζουν στο δεκάμηνο από το Υπουργείο Οικονομικών, προσωπικά πιστεύω ότι έχει να κάνει με μαγικά. Δεν έχει να κάνει με πραγματικό. Ήμαρτον, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ελεγχόμενο από την Τρόικα, ελεγχόμενο από τους πάντες, λέμε ότι κάνει μαγικά. Και πιστεύετε εσείς, ήθελα μόνο το σεβασμό. Ήμαρτον, να φτάσουμε για ένα σημείο να δεχτούμε ορισμένα πράγματα. Εάν εμείς έχουμε τα μαγικά και κάποιοι άλλοι δεν έχουν, ήμαρτον. Όχι, μάλλον από ό,τι φαίνεται είναι θέμα αριθμητικής. Όταν υστερείς 11,2 και εμφανίζουν 800 εκατομμύρια μόνο έλλειμμα, πραγματικά κάνεις μαγικά. Εμείς λειτουργώντας ως προπούσα να αποτελέσει αφετηρία για ανάταξη των προβλημάτων, ενώ αυτή τη στιγμή πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και θα πηγαίνουμε σε ολοκληρωτική κατάρρευση, σε ένα περιβάλλον που βαθαίνει η ύφεση. Δηλαδή, τα τελευταία στοιχεία στην Ευρωζώνη είναι χαρακτηριστικά. Χτυπάει 12% η ανεργία στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, και βαθαίνει η ύφεση και στις μεγάλες οικονομίες. Χθες στη Φιλανδία, η Φιλανδία αναγκάστηκε να πάρει μέτρα προσαρμογής και ενσωμάτωση, βίαιης προσαρμογής εσωτερικής υποτίμησης της οικονομίας της και βγήκαν οι Φιλανδοί έξω σε διαδηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν η Φιλανδία αναγκάζεται λόγω του στενού κορσέ που λέγεται ευρώ να πάρει τέτοια μέτρα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με την Ελλάδα. Δύο πράγματα, κύριε καθηγητά. Το ένα είναι, προβλέπει ότι λόγω του ότι δεν θα μπορούν να εισπραχθούν οι φόροι
δεν θα μπορεί να έχει έσοδα το κράτος. Μειώνει τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Μοιραία θα πρέπει να μας επιβληθούν από την Τρόικα ισοδύναμα για τις υποχρεώσεις, για να επιτευχθεί ο στόχος. Και το δεύτερο, η λύση είναι η δραχμή, λέει ο κύριος Καζάκης. Με ταυτόχρονη διαγραφή του χρέους. Με ταυτόχρονη διαγραφή του χρέους. Δεν μπορώ να πω τίποτα παρά να δεχθώ τις ικανότητες του κύριου Καζάκη και να περιμένουμε πότε θα επέλθει η Δευτέρα παρουσία. Μπορείτε να μας πείτε τι θα συμβεί αν γυρίσουμε στη δραχμή. Μα δεν πρόκειται να γυρίσουμε στη δραχμή. Όχι, δεν πάμε διοντολογικά να συζητήσουμε κάτι. Δεν πάμε να συζητήσουμε τι θα γίνει αν... Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια. Δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πραγματικό γεγονός. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πάει στη δραχμή, ο κόσμος να χαλάσει. Τώρα, εάν νομίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο κ. Καζάκης, που θεωρούν ότι θα πάει η Ελλάδα στη δραχμή ή είναι καλό να πάει στη δραχμή, εγώ μπορώ προηγουμένως να τους ευχαριστήσω, όπως είπα και προηγουμένως. Ειλικρινά, σαν Έλλην πολίτης, τους ευχαριστώ, διότι σήμερα. Το EFSF μέσω του ελληνικού δημοσίου θα αγοράσει χρέος το οποίο ήταν εγγυημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις βουλές της Ευρωζώνης, ήταν εγγυημένο και λέγαμε τότε ότι θα είναι με αγγλικό δίκαιο και θα μας πάρουν για την Ακρόπολη, μην τα ξεχνάμε αυτά τι λέγαμε τον Φλεβάρι φέτος, και αυτοί θα τα πουλήσουν διότι όπως λένε στην Αγγλική κάνανε ένα killing. Κάνα μια εκπληκτική αρπαχτή. Μπράβο τους, συγχαρητήρια και τους ευχαριστώ σαν Έλληνας πολίτης. Αγοράσανε 20 ας πούμε cent στο δολάριο, το ευρώ. Ή 12 και τώρα θα το πουλήσουν 30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαν Έλληνα πολίτης είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσαν να μου κάνουν, πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό λέω. Κερδίσανε και αυτοί πάντως. Και εμείς. Να παραγγείλουν και τις Φεράρι, και τα πούρα τους και να ανοίξουν τις σαμπάνιες τους. Τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα και σε αυτούς. Τώρα εμείς κερδίσαμε, κύριε καθηγητά, αυτό μας ενδιαφέρει. 100%. 100%. Αυτό και θα κερδίσουμε. Γιατί να εξηγήσω κάτι, κύριε Βριώτη. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν πραγματοποιούμε το κέρδος. Το κέρδος το πραγματοποιεί το EFSF. Εάν εμείς αποκρατικοποιήσουμε τους επόμενους 6 μήνες, θα έχουμε τα λεφτά να πάρουμε πίσω το κέρδος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν αγοράζει το χρέος της. Το αγοράζει το EFSF το χρέος της Ελλάδος. Και πρέπει να τρέξουν τα ποδαράκια μας το επόμενο εξάμηνο, να κάνουμε τις αποκρατικοποίησεις για να μπορούμε να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Αλλιώς θα τα χάσουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Καζάκης και θα γυρίσω σε εσάς αμέσως, ότι βλέπει ότι με την πολιτική αυτή μοιραία θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και άλλα μέτρα, την επιβολή και άλλων μέτρων, γιατί δεν θα μπορούν να εισπράξει το κράτος τους φόρους. Ούτε άλλα μέτρα υπάρχουν, ούτε θέματα τα οποία χρειάζονται για να φέρουμε τη σταθεροποίηση της Ελλάδος απαιτούνται. Θεωρώ ότι αν απαιτείται κάτι είναι ο κύριος Πρωθυπουργός να πάρει τη βαλίτσα και να πάει σε όλα τα μέρη του κόσμου για να μπορέσει να φέρει ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα αύριο, χθες αν μπορούσε, και όλοι να ανασκουμποθούμε και να μπορέσουμε να ανατάξουμε την επιχείρηση της Ελλάδος, τις επιχειρήσεις της Ελλάδος, οι οποίες. Σας παρακαλώ να τελειώσω. Όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδος, οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν στο 50% του παραγωγικού του δυναμικού. Και τότε θα έχουμε πρόβλημα να φεύγουν οι νέοι μας άνθρωποι, τότε θα έχουμε πρόβλημα ενέργεια. Πρέπει αύριο να μπορέσουμε να φέρουμε ρευστότητα στην Ελλάδα, η οποία θα δώσει δυνατότητες. Αυτό είναι ευχή όμως, έτσι. Όχι, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα παραγωγικό δυναμικό. Έχουμε ένα παραγωγικό δυναμικό το οποίο είναι 50% κάτω αυτή τη στιγμή. Δεν παράγει το 50% της Ελλάδος. 30% είναι σίγουρα με τα νούμερα. Μα αν φορολογείται, αν συνεχίζει και φορολογείται. Και μάλιστα άγρια. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησής του από το τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Στο οποίο τραπεζικό σύστημα. Πώς θα χρηματοδοτήσει το χρηματοδότη, κύριε Παπαδάκη. Πώς θα χρηματοδοτήσει όταν δεν έχει ρευστότητα το χρηματοδότη. Υποτίθεται ότι τα 23 δισεκατομμύρια, 24 που θα πάρει είναι για να πέσουν στην αγορά, του. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά για να πέσουν αυτά τα 23 δισεκατομμύρια στην αγορά, πρέπει το χρέος μας να είναι βιώσιμο σύμφωνα με το IMF. Και για να είναι βιώσιμο το χρέος μας, όπως λέει το IMF και όπως συμφωνήσαμε, πρέπει σήμερα να τελειώσει η διαδικασία. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είδατε ότι φτάσαμε παραμονές Χριστουγέννων και δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε παραμονές Χριστουγέννων. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Παρακαλώ.
Φτάσαμε παραμονές Χριστουγέννων ακριβώς για να βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους αυτοί που αγοράσανε όταν λέγανε φθηνά για να πουλήσουν γρήγορα. Αυτό το κάνανε. Ήτανε, θεωρώ, εσκεμμένη διαδικασία. Αυτή πιστεύετε ότι αγορά. Κάνει στο EFSF. Εξυπηρέτηση κάνει. Μάλιστα. Εάν θέλει να τα ξαναπάρει το ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει να πάει τότε στο EFSF να καταθέσει 10 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν λέμε. Τι? Αυτό δεν λέμε. Θέλει, παρακαλώ. Αν θέλει. Εάν δεν θέλει και αν δεν θέλουμε να. Θα τα χαρίσουν. Τι, όχι. Α, τι θα κάνουν ακριβώς. Το EFSF θα πληρώσει τα 10 δισεκατομμύρια και θα κρατήσει 30 δισεκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Μπράβο. Μια διαφορά όμως εδώ. Εδώ είναι το θέμα. Ότι μας έχουν εντέσει χειροπόδαρα και αν μέσα σε αυτή την ιστορία. Αν είστε δεμένος για κάτι το οποίο απαλλάσσετε του χρέους σας, σας απαντώ. Δεν μου απαλλάσσει το χρέος. Με εξαναγκάζει μέσα στο 13 να βρω από 10 έως 30 δισεκατομμύρια σέρευστο για να του τα καταθέσω. Ενώ τα ομόλογα αυτά ήταν δεκαετία. Μη τα πάρετε! Μη τα πάρετε! Μα είμαι και εγώ είμαι υπέρ το να μην τα πάρω. Εγώ είμαι υπέρ το να τα διαγράψουμε. Δεν καταλάβατε καλά. Εάν νομίζετε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει την ικανότητα να αθετεί την υπογραφή του, επειδή έτσι γουστάρουμε και όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, βεβαίως εσεί δεν έχετε υπογράψει. Από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος αθετεί την υπογραφή του απέναντι σε μισθωτούς και συνταξιούχους, βεβαίως. Έκλεψαν με τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν τις κλέψανε. Δεν σας κατάλαβα τι είπατε. Έχει απέτηση κάποιος μισθωτός. Εγώ δηλαδή που είμαι μισθωτός από το ελληνικό δημόσιο, δεν μου έχει δώσει λεφτά. Δεν με έχει πληρώσει το τέλος του μήνα το ελληνικό δημόσιο. Όταν μου είπε για το χρόνο. Είμαστε σοβαροί, μιλάμε σοβαρά τώρα. Σας παρακαλώ. Όταν μιλά. Άλλο καθυστέρηση. Και άλλο κλέψιμο. Ποια καθυστέρηση είναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ίσως να μην καταλάβετε. Λοιπόν, να το κλέβω πω, σημαίνει ότι σας το παίρνω. Βεβαίως κλέβω. Ακούστε. Ναι, λοιπόν, κλέβω σημαίνει ότι όταν ο πατέρας μου, για παράδειγμα, δουλεύει 36 χρόνια με την υπόσχεση ότι θα πάρει αυτήν τη σύνταξη και όταν φτάνει στη σύνταξη και μετά από λίγα χρόνια του λέει θα πέσει 60% κάτω, αυτό είναι κλοπή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, υπολόγιζα ότι θα έχω με τριετίες κάποια αμοιβή. Δεν σημαίνει όμως όταν ο εργοδότης μου λέγεται πανελληνικό πανεπιστήμιο. Και ελληνικό δημόσιο έρχεται να μου πει: κοίτα, θα σου μειώσω το μισθό. Εγώ θα έρχομαι και θα του λέω: με κλέβεις. Όχι, δεν το δουλέψατε αυτό το μισθό. Τι? Δεν το δουλέψατε. Τσάμπα σας το δίνει. Και μου λέει: από αύριο, κύριε Χαριτάκη, ο μισθός σας δεν θα είναι 1000 ευρώ, θα είναι 800 ευρώ. Ναι, έτσι γουστάρω. Άλλο με ενοχλεί. Σας παρακαλώ. Εργοδότης μου είναι. Δεν καταλαβαίνω. Με κλέβει. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο εργοδότης μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει απέναντι στον εργοδότη. Αυτό το πράγμα. Άρα είναι κλοπή. Όχι. Το να του μειώνει το μισθό σε σημερινές συνθήκες είναι καθαρή κλοπή. Οι ερμηνείες της κλοπής παραπέμπουν σε άλλες συζητήσεις. Είναι πολύ απλό. Είναι στοιχειώδης λογική. Όταν έχεις μια σύμβαση με κάποιον και του λες ότι θα αμείβομαι τόσο και έρχεται μονομερός με το έτσι γουστάρω ουσιαστικά και σου λέει ότι θα στο κόψω αυτό και σου ανατρέπω τη σύμβαση, είναι κλοπή. Ορίστε, τον έχετε δίπλα σας. Έμεινε άνεργος. Τον έχετε δίπλα σας. Γιατί έμεινε άνεργος. Γιατί προτίμησε το ελληνικό κράτος. Δεν μπορούσε να του δώσει τα λεφτά τα οποία έπρεπε να του δώσει. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχε ανάπτυξη για να μπορέσει να δώσει ο εργοδότης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να υπάρχει ανάπτυξη. Άμα θα δει ανάπτυξη στο κράτος αυτό, θα έχουμε και λεφτά. Χωρίς ανάπτυξη θα είμαστε 11 δις, λέει ο κύριος, είναι τώρα. Με τα δώρα και να σας πω κάτι που δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχετε την εμπειρία να το καταλάβετε. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο η οικοδομή είναι μηδενική. Ναι, είναι τώρα μηδενική. Σκεφτείτε άλλα 300 επαγγέλματα θα είναι μηδενικά από τώρα, τι θα εισπράξει το κράτος. Από μένα τι θα εισπράξει. Το Μάρτιο κόβεται το Ταμείο Ανεργίας. Από τον κύριο τον Άρτο θα εισπράξει. Με την καινούργια σύμβαση τα παιδιά εδώ πίσω με 5,80 θα εισπράξει. Τίποτα. Άρα θα πάμε σε 40 δις. Και θα ξανά η Τρόικα και θα πει μέτρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν έχω ανάπτυξη, δεν εισπράττω. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας άκουσα. Και πώς να. Μισό λεπτό, δεν ολοκλήρωσα. Πώς να έρθει η ανάπτυξη με ΦΠΑ στο 23%, με τη βενζίνα στο 80%, με το πετρέλαιο στο 50%, με την ακρίβεια, με έξτρα χαράτσια, βγάζει μια τιμή, ένα τιμοκατάλογο σαν επαγγελματίας, 1 ευρώ και ξαφνικά του έρχεται κεφαλικό φόρο 30.000. Αυτό που θα τα βγάλει αυτό. Από την τσέπη του που δούλευε 30 χρόνια για να τα δώσει στην Τρόικα. Όχι. Θα πρέπει να τα βάλει μέσα στον τιμοκατάλογο. Ξανά καινούργιο τιμοκατάλογο, ξανά αύξηση, ξανά αύξηση. Και ας πέφτει εμένα ο μισθός μου. Αυτό είναι το επιφανειακό κομμάτι. Είναι το ότι πέφτει ο μισθός μου. Για να ρίξουμε το κόστος της αγοράς, το νερό να το πάρουμε 1 ευρώ. Ναι. Μπορεί ο μισθός μου από 1000 να πάει 400. Θα το δεχτώ, θα δουλέψω. Αλλά όταν ο μισθός πήγε 400, ο φόρος από 18 που ήταν όταν δούλευα εγώ και στα νησιά 11, μάλιστα, πήγε 23. Άρα ο μισθός μου μία ή άλλη με το ΦΠΑ. Μετά ξανά πάλι η ΔΕΗ, ότε. Η βενζίνα το φουλάζει στο φορτηγό με 60 ευρώ, τώρα το φουλάζει με 130 ευρώ. Όλα αυτά από πού θα τα βγάλει ο επιχειρηματίας που του λέτε να έρθει στην Ελλάδα να κάνει επένδυση. Θα πάω στη Βουλγαρία να κάνω επένδυση. Το ΦΠΑ
Εσύ, άμα είχατε ένα εκατομμύριο ευρώ, θα το επενδύατε αύριο το πρωί. Τι? Στην Ελλάδα θα το επενδύατε. Θα το είχα επενδύσει. Αν είχα κανένα εκατομμύριο, θα το είχα επενδύσει τον Ιούνιο στα hedge funds. Θα είχα βάλει. Όχι, σαν επιχειρηματία μιλάω. Δεν μιλάω σαν οικονομολόγο. Θα είχα πάρει ομόλογα. Αν ήσασταν επιχειρηματία, να κλείσουν τότε όλε οι εταιρείε, να μείνουν όλοι άνεργοι και να πάνε να πάρουν ομόλογα άλλοι τότε. Αν μπορώ να κερδίσω. Ή να πάνε να κάτσουν με ένα λάπτοπ στη Γερμανία ή στην Αμερική. Γιατί έχετε κλαϊκεύσει. Το θέμα είναι πώ θα πείσετε, κύριε Καζάκη, πώ θα πείσετε, κύριε Χαριτάκη, αυτή την κοινωνία. Παντό. Έτσι. Τι επιστημονικέ σα αυτέ απόψει. Να τι κάνει κομμάτι τη ευτυχία. Εάν δεν έχει κέρδο ο επιχειρηματία του, δεν πρόκειται να κάνει παραγωγή. Και δεν υπάρχει κανεί που μπορεί να κάνει παραγωγή παγκοσμίω, αν δεν έχει κέρδο. Χάρηκα ιδιαίτερα. Χάρηκα. Όπω και για σένα, ναι, αρέκει.